Αν η στρατηγική παράγει ιστορία, είναι απλώς επειδή η στρατηγική είναι η ιστορία του μέλλοντος, όπως η ιστορία είναι η στρατηγική του παρελθόντος. Αν εξετάσουμε αυτό το δίπολο, τότε θα καταλάβουμε γιατί είναι φυσιολογικό να παράγει την ιστορία. Από την πλευρά της πολιτικής όμως δεν υπάρχει κάτι το ανάλογο. Στην πραγματικότητα η πολιτική είναι ειδική για το παρόν. Δεν σχετίζεται τόσο πολύ με τον χρόνο, άρα δεν εξετάζει το παρελθόν και το μέλλον, γιατί θεωρεί ότι η κυριαρχία του παρόντος επιτρέπει τα πάντα. Στη στρατηγική δεν λειτουργούμε με το παρόν, γιατί ξέρουμε ότι είναι απλώς ένας λεπτός διαχωρισμός μεταξύ του μέλλοντος και του παρελθόντος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει μια οντότητα από μόνος του. Αν το εξετάσουμε με αυτόν τον τρόπο, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε γέφυρες του χρόνου, δεν μπορούμε να σταθούμε στο εμπόδιο του παρόντος. Άρα είναι το ίδιο και για μας όταν αναζητούμε ποια είναι η εξέλιξή μας. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε συστηματικά πώς είναι τα πράγματα από το παρόν και μετά αλλά πώς ήταν και πώς θα είναι και όχι πώς είναι. Γιατί. Γιατί πώς ήταν είναι η ιστορία, πώς θα είναι είναι η στρατηγική, πώς είναι είναι απλώς το εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουμε. Μπορεί το εμπόδιο αυτό να είναι αόρατο όπως γίνεται και με μια γέφυρα που ξεπερνά ένα εμπόδιο που είναι το κενό αλλά αυτό το εμπόδιο είναι σημαντικό. Όσοι λοιπόν σκέφτονται μέσω της πολιτικής και βασίζεται όλος ο στοχασμός τους πάνω στην έννοια του παρόντος, πολύ γρήγορα ανήκουν στο παρελθόν, χωρίς όμως να έχουν παράγει ιστορία. Όσοι σκέφτονται το μέλλον, έχουν την δυνατότητα να παράγουν ιστορία γιατί έχουν ξεπεράσει το παρόν και προσπαθούν με συνέπεια και συνοχή να συνεχίσουν το παρελθόν χωρίς αυτό το εμπόδιο. Είναι δύο εντελώς διαφορικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας οι οποίες έρχονται συχνά σε αντιπαλότητα και μάλιστα έχουμε την εντύπωση όταν ζούμε μόνο στο παρόν ότι είναι η πολιτική που νικάει την στρατηγική, στην πραγματικότητα όταν ζούμε με τον χρόνο που είναι μαζί μας, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ουσία παράγεται από την στρατηγική και ότι η πολιτική είναι απλώς μια διαχείριση σε τοπικό επίπεδο ενός προβλήματος που ούτως ή άλλως είναι ολικό. Κατά συνέπεια βλέπουμε ότι όταν ξεπερνάμε την πολιτική μέσω της στρατηγικής έχουμε την δυνατότητα να παράγουμε ακόμα και ιστορία